Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα λοιπόν, καλή αρχή στα παιδιά να ευχηθούμε σε κάθε περίπτωση. Εννοείται αυτό. Και ερχόμαστε να πήγαμε καλά, ακριβώς. Ερχόμαστε, ναι, ναι. Είχαμε λοιπόν πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της έκθεσης των νέων ελληνικών πλέον, όπως ονομάζεται, καθώς εξετάζεται με νέα μορφή. Εξετάζονται από κοινού στην ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Πρόκειται για μια ενιαία εξέταση δύο μαθημάτων. Λοιπόν, οι μαθητές γενικότερα κλήθηκαν να μελετήσουν δύο μη λογοτεχνικά κείμενα και ένα λογοτεχνικό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον αλλάζουν τα πράγματα, έχουμε τρία κείμενα. Άρα δυσκολεύουν λίγο περισσότερο. Δυσκολεύεται όσο αφορά το, ναι, το χρόνο το και χρόνο. Την προσοχή τους και την αυτοσυγκέντρωσή τους. Λοιπόν, τα δύο μη λογοτεχνικά κείμενα, το πρώτο προερχόταν από έργο του Τσιρόπουλου με τίτλο «Γράφιν» και το δεύτερο ήταν ένα άρθρο του Θεόδωρου Γρηγοριάδη στην εφημερίδα Καθημερινή. Πρόκειται λοιπόν για δύο κείμενα με έντονο βιωματικό χαρακτήρα, προσωπικό τόνο, απευθύνονται στον αναγνώστη, είναι δηλαδή απλά κείμενα, μιλάνε σε πρώτο ενικό, αναφέρονται στα βιώματά τους και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον προβληματισμό γενικότερα για την αφύπνιση του αναγνώστη προκειμένου των μαθητών. Mm-hmm. Είναι λοιπόν δύο κείμενα τα οποία δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω απαιτητικά, βατά θα τα έλεγα. Απλά τα παιδιά αυτό που πρέπει ουσιαστικά να αντιληφθούν από την ανάγνωση του κειμένου είναι το έντονο στοιχείο του προβληματισμού και κάποια γλωσσικά μέσα που ζητάνε μέσα από τα κείμενα. Λοιπόν, γενικότερα. Γενικότερα το θέμα ασχολιόταν με τη γραφή, με το βιβλίο. Με τη γραφή και με την ανάγνωση με το θέμα, καθαρά είναι αυτό. Επικεντρώθηκα κυρίως τώρα στη δομή του κειμένου. Ναι. Όσο αφορά το θέμα, έχει να κάνει με την αξία της ανάγνωσης, τη φιλαναγνωσία για το πρώτο κείμενο και το δεύτερο την αξία του γραπτού λόγου. Εντάχει η αξία του βιβλίου. Σε έναν κόσμο κυριαρχικής τεχνολογίας, έτσι, η αξία του βιβλίου και ειδικότερα της λογοτεχνίας. Και επειδή ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η λογοτεχνία εισήλθε πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο, εννοώ μαζί με την έκθεση, γιατί υπήρχε παλιά θεωρητική, ήταν αναμενόμενο να βάλουμε, ας πούμε, την αξία της ποίησης ή ενός λογοτεχνικού βιβλίου, από τη στιγμή που το ζητάνε να το εξετάσουμε. Ήταν ο κύριος στόχος φέτος των εξετάσεων με την νέα αυτή μορφή. Ναι, ναι, ναι. Όσο προ τα θέματα, αν θέλετε να πούμε, γενικότερα. Είπαμε ότι ήταν δύο μη λογοτεχνικά κείμενα, ναι, έτσι, και ένα λογοτεχνικό. Και ένα λογοτεχνικό, ένα ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, που έχει να κάνει με την ποίηση, με την αξία της ποίησης γενικότερα. Ότι οι άνθρωποι μπορούν ανά πάσα στιγμή, κάποια στιγμή, να έρθουν σε επαφή με την ποίηση. Θα λέγαμε ότι είναι γενικότερα ένα θέμα το οποίο διδάσκεται, είναι από τα θέματα τα σως που λέμε πολλές φορές, έτσι. Ωστόσο έκρυβε παγίδες το θέμα αυτό, κρύβει δηλαδή ανάλυση του παγίδες. Επειδή είναι λοιπόν τρία κείμενα, το κάθε κείμενο πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Mm. Γενικότερα οι ασκήσεις είναι νέας μορφής, με νέες εκφωνήσεις. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία που έχουν ακόμη και με παλαιότερες μορφές. Στο πρώτο θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα, ζητήθηκε μία περίληψη. Ούτως ή άλλως, είναι το ίδιο με πέρσι, απλά ζητάνε μικρότερο αριθμό λέξεων. Στο θέμα Β έχουμε πάλι σωστό λάθος. Είναι δηλαδή οι λεγόμενες ερωτήσεις κλειστού τύπου. Mm. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν τρομάζει τους μαθητές. Πέρα από αυτό τώρα, εδώ έχουμε τα νέα στοιχεία, έχουμε ασκήσεις σχολιασμού και αιτιολόγηση των γλωσσικών επιλογών του συντάκτη, δηλαδή θα πρέπει να βρουν τα παιδιά σχήματα λόγου, σημεία στίξης, αλλά τους τα λέει και πάλι η εκφώνηση, δηλαδή δεν τους αφήνει να τα βρούνε μόνα τους. Ουσιαστικά τους λέει το κείμενο θέτει ένα πρόβλημα, έχει ως στόχο, συγγνώμη, την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση, οπότε πρέπει να βρείτε εσείς γλωσσικά, ναι, ναι, γλωσσικά στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όλα τα γλωσσικά στοιχεία και τους κειμενικούς δείκτες, να μην αφήνουν τίποτα, για να μπορούν δηλαδή να το επεξεργαστούν και να αναλύσουν την απάντησή τους. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι κρίνεται πάρα πολύ θετικά ένα παιδί το οποίο και εμένα έχει διαβάσει αλλά διαθέτει και κριτική ικανότητα, mm-hmm, για να μπορέσει να αποδώσει το νόημα των αποσπασμάτων επαρκώς. Τώρα, όσο αφορά και κλείνω δηλαδή με τα κειμενικά είδη, το θέμα γάμα εξετάζεται για πρώτη φορά. Οπότε, από αυτήν την έννοια, αν μπορούμε να πούμε για παγίδα ή ένα βαθμό δυσκολίας, είναι αυτό, το ότι πρόκειται για ένα ποίημα,
πάντα τα ποίηματα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Προσπαθούν τα παιδιά, κλείθηκαν εδώ, να σχολιάσουν ερμηνευτικά το περιεχόμενο του ποίηματος από το έργο του Τίτου Πατρίκιου, να εντοπίσουν κειμενικούς δείκτες, τους λέει βέβαια τρεις κειμενικούς, δηλαδή τρία στοιχεία μέσα στο ποίημα, τα οποία θα τους οδηγήσουν στη συγκεκριμένη διαπίστωση, που ουσιαστικά μας ζητάει εδώ το θέμα του ποίηματος και ποιο ρόλο έχει η ποίηση προσωπικά στον κάθε μαθητή. Εδώ είναι δηλαδή ένα ιδιαίτερο στοιχείο, γιατί τα παιδιά. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται με τις δικές του εμπειρίες. Είναι αποκειμενικό. Και νομίζω ότι τώρα η επαφή των παιδιών με την ποίηση είναι λίγο πέρα, μόνο στο σχολείο, έτσι, ας πούμε, ότι επικεντρώνεται αυτή η επαφή. Σας έφερα ότι έχουν παιδιά που διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, αλλά νομίζω ότι είναι οι εξαιρέσεις, καθώς κυριαρχεί η τεχνολογία και το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν ένας υποκειμενισμός υπάρχει εδώ πέρα. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουν όσο μπορούν πιο τεκμηριωμένα και σωστά, να απαντήσουν αξιοποιώντας τους κειμενικούς δείκτες και κλείνοντας το θέμα της έκθεσης, αφορά τη σχέση που έχουν τα παιδιά με την ανάγνωση των βιβλίων και ποιος είναι ο ρόλος της ανάγνωσης στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου. Πρόκειται για ένα και πάλι υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή εδώ τα παιδιά θα πρέπει να αναφερθούν γενικότερα στον προσωπικό τους χρόνο, στη σχέση τους και στην επαφή τους με το λογοτεχνικό βιβλίο. Θα πρέπει να αφορμηθούν από τα κείμενα 1 και 2, να αποφασίσουν δηλαδή να γράψουν την προσωπική τους εμπειρία, θα αξιοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο δημιουργικά την ανάγνωση των δύο προηγούμενων βιβλίων που θα τους δώσουν ιδέες, αλλά θα γράψουν τις προσωπικές τους απόψεις, οπότε θα πρέπει και η έκθεση να έχει ένα προσωπικό ύφος, καθαρά, ναι, ένα προσωπικό ύφος, δηλαδή να χρησιμοποιεί το ατομικό, δηλαδή μιλάει για τις δικές τους απόψεις. Βέβαια τεκμηριωμένα πάντα και σε σχέση με το θέμα της φιλαναγνωσίας στην αξία του βιβλίου, την οποία την έχουμε διδαχθεί και την έχουμε αναλύσει. Μάλιστα, η φιλαναγνωσία, η οποία να πούμε ότι στα σχολεία μπαίνει όλο και περισσότερο, ναι, τα τελευταία χρόνια, οπότε ενδεχομένως τα παιδιά να έχουν βοηθηθεί, αλλά όπως λέτε και εσείς, και το προσωπικό στοιχείο, οι εμπειρίες του κάθε παιδιού και πώς αντιλαμβάνεται το κάθε τι, θα πρέπει να φανεί ενδεχομένως μέσα από το κείμενο που θα γράψει και η ψυχραιμία του παιδιού να μπορέσει να διαβάσει πολύ καλά το τι ακριβώς του ζητάνε. Ναι, ναι. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ήταν και ένα στοίχημα τώρα το τι θα πέσει φέτος, εφόσον υπάρχει για πρώτη φορά αυτός ο συνδυασμός της γλώσσας με τη λογοτεχνία, που είναι τόσο κοντά αλλά έχουν και αποστάσεις μεταξύ τους. Ναι, βέβαια. Έχουν, απλά μπορούμε να έρθουμε σε επαφή άμεσα, γιατί μιλάμε για γλωσσικό στοιχείο, και να κινηθεί και η εξέταση της γλώσσας προς τη λογοτεχνία και αντίστοιχα η λογοτεχνία προς τη γλώσσα. Κάτι τέτοιο έγινε και στους απόφοιτους. Γλωσσικά τώρα, ασκήσεις και τα λοιπά, πέρα από την ανάλυση των κειμένων. Ναι, όπως σας προείπα, έχει να κάνει και με το να βρούμε γλωσσικά στοιχεία. Δηλαδή, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά που θα βοηθήσουν τους μαθητές, όπως είπατε, τους τρεις κειμενικούς δείκτες, για παράδειγμα. Ναι, και μας λέει και όλες, και συγγνώμη για τη διακοπή, ότι να βρείτε, ας πούμε, δύο σημεία στήξης, τους το λέει. Δύο σχήματα λόγου. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ποια είναι τα σχήματα λόγου, να πάρουν μεταφορά, προσωποποίηση, παρομοίωση, τα οποία υπάρχουν στο κείμενο. Άρα ήθελε και πολύ καλή μελέτη για το θεωρητικό κομμάτι, όχι μόνο πώς αναπτύσσω τις σκέψεις μου και πώς τις αποτυπώνω στο χαρτί, αλλά και γραμματική, βεβαίως. Σαφέστατα, τα γλωσσικά μέσα ήταν νέο στοιχείο και δηλαδή και το περιμέναμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πει κάτι διαφορετικό ή να κινηθεί στα παλιά δεδομένα. Μάλιστα. Και επίσης και η άλλη μια εκφώνηση σου λέει ποια είναι η επικοινωνιακή λειτουργία του ερωτήματος. Απλά αλλάζει λίγο η εκφώνηση. Δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της ερώτησης δεν υπήρχε και παλιά. Για ποιο σκοπό δηλαδή θέτει ερωτήματα ο συγγραφέας. Απλά αλλάζει η εκφώνηση, ο τρόπος εκφώνησης. Δηλαδή η λέξη επικοινωνιακή λειτουργία, ας πούμε, για παράδειγμα. Πώς επικοινωνεί με τον αναγνώστη ο συγγραφέας μέσω του ερωτήματος. Γιατί τα θέτει αυτά. Πάλι έχει να κάνει με θεωρία. Και με γνώση. Ωραία. Παιδιά, τώρα υποθέτω δεν έχουν βγει ακόμα για να έρθετε σε επαφή μαζί τους να δείτε πώς το αντιμετώπισαν το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πέρα από το να ευχηθούμε στα παιδιά καλή συνέχεια και να κοιτάζουν το επόμενο μάθημα. Βέβαια, με ψυχραιμία να διαβάζουμε, να συγκεντρώνουμε, να κάνουμε συγκεντρωτική επανάληψη. Και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι πλέον η κριτική σκέψη των παιδιών είναι αυτό το οποίο αναζητάνε πλέον στις εξετάσεις, σε απαντήσεις δηλαδή των παιδιών. Πρέπει να φαίνεται η κριτική ικανότητα των μαθητών.
Και ίσως είναι και ένα μήνυμα ότι καλή και η τεχνολογία, καλό και το κινητό και το λάπτοπ και τα λοιπά, αλλά να μην ξεχνάμε το διάβασμα, την επαφή με το βιβλίο, να γυρίσουμε έτσι τις σελίδες του, να ψάξουμε λίγο πιο βαθιά στα νοήματα που μπορεί να κρύβει μια πρόταση. Εννοείται, η κριτική σκέψη και η αντιληπτικότητα του ανθρώπου είναι βασικό κομμάτι, ειδικά σε αυτή την εποχή, όλα αυτά που βιώνουμε. Ωραία, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και... Ωραία, επόμενο μάθημα που δίνουμε σε... Μαθηματικά, αρχαία. Και έπεται συνέχεια. Και έπεται, ναι. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.